είπα, όταν λέω στον αναπτυξιακό νόμο δίνουμε και άλλο τύπο κίνητρα, μείωση των χρονολογικών υποχρεώσεων, περίοδος χάριτος, αν θέλετε, για μια νέα εκπαίδευση στα επισκεφτήσεις όπως τις χρονολογικές της υποχρεώσεις. Όπως βεβαίως και το Ταμείο Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι απλώς ένα ταμείο. Είναι ένα ταμείο το οποίο απευθύνεται στην μικρομεσαία επιχείρηση και προφανώς του προηγούμενου τομέα για να την διευκολύνει να αποκτήσει πρόσβαση σε ρευστότητα που δεν έχει αυτή στις τράπεζες. Δηλαδή, το γεγονός ότι μέσω του ταμείου παρέχονται εγγυήσεις για να μπορεί μετά το ΕΔΕΑΝ, βλέπω εδώ και τον κύριο να παρέχει με συμφέροντες όρους ως τις τράπεζες μετά την. Εγώ μάλιστα δεν θα ήθελα και καθόλου επιτροπή. Όλοι οι επένδυσεις που μένουν μετά. Δίνει αυτή τη δυνατότητα. Όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης, ή μάλλον για να το πω καλύτερα, γιατί δεν είναι χρηματοδότηση πολλών, διευκόλυνσης προς την επιχείρηση, φορολογική, δανειοδοτική, χρηματοδοτική, οτιδήποτε, πρέπει να αξιοποιηθούν και αυτό δημιουργούμε όλα αυτά τα εργαλεία. Τώρα, εντάξει, αυτό μας έκανε το οποίο τέθηκαν. Δεν είναι τη πλώρη μας. Δεν θέλουμε να τα αφήνουμε στο.